Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει με την αποφυλάκηση του Βασίλη Γκουρούση, του συζύγου της Τέντας Καμπουρέλη, ο οποίος κατηγορήθηκε για το ρυφηφί στην τράπεζα, στο ψυχικό, και το ρυφηφί όλο το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να εξαφανιστούν χιλιάδες, εκατομμύρια ευρώ από θηρίδες. Και κοσμήματα βέβαια και άλλα πράγματα μύθης αξίας. Μάλιστα. Αποφυλακίστηκε, όπως φαίνεται, ο Βασίλης Γκουρούσης. Μάλιστα έβγαλε για μια ανακοίνωση... Οι δικηγόροι του βγάλαν μια ανακοίνωση που λέει ότι η εισαγγελία εξέτασε όλα τα στοιχεία και έκρινε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί μετά από 14 μήνες. Εδώ που το βλέπουμε είναι τωρινό. Είναι σήμερα το πρωί, όπου μιλάει και για τη σύζυγό του Τέτα Καμπουρέλη. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ο ίδιος για την αποφυλάκησή του. Κύριε Γκουρούση, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσείς? Ποια ήταν τα πρώτα άτομα που είδατε όταν βγήκατε? Τον πατέρα μου, παιδιά, τον πατέρα μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πώς ήταν οι 14 μήνες στη φυλακή? Μπράστα και άστα, άστα. Θα πούμε κάποια άλλη στιγμή, παιδιά. Είναι η πρώτη σας έξοδο? Ναι, ναι, ναι. Με την κυρία Καμπουρέλη έχετε μιλήσει? Μιλάμε, γιατί να μην μιλάμε, εχθροί μας. Τα παιδιά σας τα είδατε? Τα είδα όλα, όλα τα είδα, παιδιά. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που σας είπανε? Τίποτα, τι να πούνε, ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Η διάθεσή σας και η ψυχολογία σας. Θα τα πούμε άλλη ώρα, παιδιά. Θα τα πούμε άλλη ώρα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχουμε λοιπόν την αποφυλάκησή του. Τι έπαθες εσύ, Χαραλεμονά? Το ότι αποφυλακίστηκε δεν σημαίνει ότι... Δεν έχει αυθωθεί. Δεν έχει αυθωθεί. Δεν έχει αυθωθεί. Και μάλιστα να πούμε ότι δεν πήγε καν στο σπίτι του. Ναι. Γύρισε στο αστρικό του σπίτι. Δεν πήγε στο σπίτι ενώ που έμενε με την Τέτα Καμπουρέλη. Μάλιστα. Πάντως, πληροφορίες λένε ότι συναντήθηκε μαζί της χτες βράδυ. Αργά. Τι ώρα? Δεν ξέρω. Τι κάνει? Αργά. Ναι, άμα είναι να μας πεις και τι έγινε τότε, Χαρά. Τι κάνουν, τι είπανε? Κάποιοι δεν είπαν από ό,τι ξέρω, από ό,τι τέλος πάντων να έχω πληροφορηθεί για το αν θα είναι μαζί όχι, διότι προφανώς... Κοίταξε, αυτό μπορεί να του είπε είναι μαζί τα πραγματάκια σου για μείνεις μανούλα σου. Έτσι όσο και πήγε, ναι, δεν... Ναι, στην οικογένειά σου. Μαζί και μάλιστα επίκειται και διαζύγιο. Να πούμε ότι δεν έχει γίνει το δικαστήριο. Το δικαστήριο θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Δεν είναι τώρα, ναι, ναι, βέβαια. Και να πούμε ότι έχει βγει με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς επίσης και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Πάμε να δούμε τι έλεγε και μέσα στη φυλακή ο ίδιος. Ναι, τότε που ήταν μέσα πριν, όταν είχε πρωτοπροφυλακιστεί, ας πούμε. Ναι. Δεν έχω διαπράξει ποτέ μου τέτοιο πράγμα. Δεν έχω κλέψει ποτέ στη ζωή μου το παραμικρό. Είχε μια τεράστια παρεξήγηση. Υπάρχει ένα DNA που είναι μεικτό. Το τι είναι μεικτό και πώς έχει γίνει αυτό και πώς έχει βρεθεί εκεί, θα σας το πούνε οι δικηγόροι μου με τον γενετιστή που έχουμε βάλει και έχει κάνει όλη την ενέργεια, εν πάση περιπτώσει, αυτή που πρέπει να έχει γίνει. Θα δείτε λοιπόν ότι όλο αυτό είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό που ξέρετε και από αυτό που ακούγεται δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα και με την δικογραφία. Θα πέσετε από τα σύννεφα. Από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος υπάρχουν φωτογραφίες σου και βίντεο. Θα μπαίνω στην τράπεζα με το καπελάκι μου και με τη μάσκα. Αλλά φαντάσου είστε έναν άνθρωπο που μπαίνει στην τράπεζα με τη μάσκα εν μέσω πανδημίας, τρεις τρίτες μπαίναμε μέσα και πάει που και επιδεικνύει την ταυτότητά του για να κατέβει κάτω. Πού είναι το μεμτό, δεν το καταλαβαίνω. Πήγα να ληστεύσω την τράπεζα με το καπέλο και τη μάσκα. Αφού δεν ήταν αυτό, ήταν κάτω. Το DNA σου ή μέρος του DNA σου που βρέθηκε εντός θηρίδας η οποία ανοίχτηκε. Πώς το εξηγείς? Αυτό που βρέθηκε εκεί μέσα και με κατηγορούν δεν είναι αρκετό για να είμαι εγώ εδώ μέσα. Και πρέπει να σας εξηγήσω οι επιστήμονες, όχι εγώ. Λένε ότι η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται και στην ύπαρξη συνεργών. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αλλοδαπός, ο οποίος σε μετέφερε καθημερινά με το αυτοκίνητο στο κομμωτήριο της Τέτας. Έλα, το βλακείς το ένα. Το παιδί που είχαμε 15 χρόνια, το έχουμε από το 2005, το έχουμε το παλικάρι αυτό. Μην το βλάθουμε τελείως τώρα. Αυτός που καθάριζε και φτιάχνει το μαγαζί είναι. Χριστός και Παναγία. Η θηρίδα που διατηρούσε στην τράπεζα πολύ κοντά και δίπλα στις θηρίδες στις οποίες έγινε διάρρηξη. Είναι μια θηρίδα που άνοιξε στα τελευταία χρόνια ή την είχες πάντοτε? Καλά, από το 15 την είχα. Μάλιστα είχα δύο παλιά. Και μετά άφησα τη μία και μένα με την άλλη. Γιατί αυτό που ακούστηκε είναι ότι κάποια από τα θύματα ήταν πελάτησες της Τέτας. Νομίζω ότι η κυρία ήταν και προς τιμή της ζωής, ήταν πελάτησες της Τέτας και από εκεί να ξεπηλήκεται το κουφάρι.
για το DNA. Τι σχέση έχει αυτό με το DNA? Σας είπα, πρέπει να σας τα πούνε οι άνθρωποι που είναι αυτοί που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Πάντως, όταν πήγε εκεί ο Γιώργος ο Ραυτογιάννης με τα στελέχη της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών, έκαναν μια αναπαράσταση στην ουσία. Και εκεί κατάφεραν να παραβιάσουν 4 θηρίδες με ένα κατσαβίδι μέσα σε 5 λεπτά. Με βαρύ σπυρί. Και αυτό το πράγμα που το σπάσε, το κατσαβίδι ήταν καλέμι, ήταν κομπρεσέρ, ήταν δεν ξέρω. Λέγανε ότι θέλει 1-1,5 λεπτό η κάθε θηρίδα για να σπάσει με σπυρί και καλέμι. Να χτυπάει μπαμ, 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 το φαντάζεσαι. Η κάθε και είναι 4 εν μέσω κορονοϊού, η τράπεζα άδεια και δεν άκουσε κανείς τίποτα. Αυτό που λένε είναι ότι πήγες 5 φορές, ότι οι επισκέψεις έγιναν τον Οκτώβριο του 21 και 22 Οκτωβρίου είναι αυτή. 21 και 22 Οκτωβρίου. Ναι. Και οι υπόλοιπες από τις 10 Αυγούστου μέχρι τα τέλη του μήνα. Μπράβο. 16 Σεπτεμβρίου λοιπόν υπάρχει κατάθεση των ανθρώπων που αλλάξαν κλειδαριές, 55 κλειδαριές στηρίδες, που λένε ότι αλλάξαμε κλειδαριές εκεί και δεν είδαμε κάτι παραβιασμένο, γιατί ήταν πολύ παραβιασμένα αυτά. Φαινόταν λέει. Άμα δεις, έχουν σχεδόν σπασμένες είναι οι στηρίδες. Υπάρχουν καταρτήσεις των κλειδαράδων. Και άμα πας στην τράπεζα και δεις που είναι η στηρίδα μου, θα καταλάβεις για τι πράγμα μιλάμε και ποιες είναι αυτές που ανοιχτήκαν. Είναι μέσα στο τζάμι. Μπροστά. Πάρτε τις φωτογραφίες που κατεβαίνει άνθρωπος κάτω την ώρα που είμαι εγώ μέσα. Την ώρα που λένε ότι το έκανα. Κατεβαίνει άνθρωπος μέσα και λέει δεν είδα τίποτα. Άνθρωπος της τράπεζας. Αυτό που λέγανε επίσης είναι ότι είχες και διάφορες δικαστικές διαφορές και εκκρεμείς υποθέσεις από το παρελθόν. Είχα δικαστεί για κάτι πράγματα που δεν είναι σωστά. Πάμε στα που θα γελάς. Έχει καταθέσει από ό,τι πληροφορηθήκαμε και ο λογιστής σου. Ναι. Για έναν πρόεδρο που έχει στην εταιρεία. Δεν έχω κανένα πρόεδρο εγώ. Είναι μια εταιρεία άλλη που ήταν μέσα στο μαγαζί. Και ήθελα να την πλέψουν ότι είναι δικιά μου. Πέντε σχέση έχω με αυτή. Ότι είναι ένα άτομο από τον Μπαγκλαντές που είναι πρόεδρος των επιχειρήσεων. Η εταιρεία είναι του γιού μου, του ενός και δαλουνού. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που του είχαμε νοικιάσει ένα χώρο από πίσω. Αυτά λοιπόν είχε πει ο Βασίλης Γκουρούσης για την προφυλάκησή του. Σήμερα λοιπόν ελεύθερος, τον ξαναδούμε λοιπόν πώς είναι σήμερα 14 μήνες μετά. 14 μήνες μετά, αυτή η εικόνα είναι από χθες αργά το βράδυ. Μάλιστα, πάμε τώρα. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση της Πυρίγκου. Έχουμε επίσης συγκεκριμένες καταγγελίες για άλλα θέματα, τα οποία θα τα δείτε σε λίγο. Ενώ πρώτα πάμε να δώσουμε σε όλους εσάς το εργαλείο, το αγαπημένο εργαλείο για να πιάνετε αντικείμενα από το έδαφος, να πιάνετε αντικείμενα τα οποία βρίσκονται σε ύψος, σε ειδική τιμή των 25 ευρώ. 25 ευρώ για τα τελευταία κομμάτια για το εργαλείο πιασίματος. Έχει πέσει η τιμή. Προλάβετε με δωρεάν τα έξω αποστολής για να συλλέγετε ακόμα και απορρίμματα από κάτω. Βλέπετε σπασμένα γυαλιά. Με τα χέρια τα πιάσετε να κοπείτε. Υπάρχει εδώ πέρα το νούμερο ένα εργαλείο πιασίματος. Να πιάνετε τα πάντα χωρίς να κουράζεστε, χωρίς να ταλαιπωρήσετε. Με δωρεάν τα έξω αποστολής, μόνο με 25 ευρώ. Τελευταία κομμάτια καλέστε σήμερα και μέχρι αύριο θα σας έχουν πάρει από το τηλεφωνικό κέντρο, γιατί στην κυριολεξία έχει πιάσει φωτιά. Αύριο λοιπόν, μέχρι αύριο, θα σας έχουν καλέσει πίσω. Τηλεφωνήστε τώρα στο 218-218-9400 και μέχρι αύριο θα σας έχουν πάρει πίσω στο τηλέφωνο. Αφήστε τα στοιχεία σας για να αποκτήσετε μόνο με 25 ευρώ τα τελευταία κομμάτια και με δωρεάν τα έξω αποστολής το συγκεκριμένο εργαλείο πιασίματος και συλλογής απορριμμάτων. Και δωρεάν τα έξοδα αποστολής για εσάς. Πάμε όμως να δώσουμε και το ανόστρωμα. Έχουμε ανόστρωμα. Για να κοιμόμαστε χωρίς να ταλαιπωρούμαστε, για να κοιμόμαστε χωρίς να ζεσθενόμαστε, χωρίς να υδρώνουμε. Πάμε εδώ, ανόστρωμα, με αλόι βέρα, για έναν άνετο και ήρεμο ύπνο, με δώρο έκπληξη. Μόνο 29 ευρώ το μονό, στο 218-218-9400. Διαλέξτε αυτό που ταιριάζει στο δικό σας κρεβάτι. Διαλέξτε αυτό που είναι. Για το διπλό σας κρεβάτι έχετε. Υπέρδιπλο κρεβάτι. Μονό στις διαστάσεις του δικού σας στρώματος. Θα πείτε ποιες είναι οι διαστάσεις του δικού σας στρώματος για να πάρετε το ανόστρωμα που ταιριάζει σε εσάς. Από 29 ευρώ η τιμή, τώρα για έναν άνετο και ήρεμο ύπνο. Το διπλό με 39 ευρώ. 218-218-9400. Και δωρε έκπληξη. Και δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Θα κοιμόσαστε και δεν θα υδρώνετε. Δεν μαζεύει μύκητες το στρώμα σας. Δεν μαζεύει ακάραια. Δεν μαζεύει μικροοργανισμούς. Εδώ λοιπόν είναι ανόστρωμα με αλόι βέρα για άνετο, ήρεμο ύπνο με υγεία.
να κοιμόμαστε και να ξεκουραζόμαστε στην κυριολεξία, χωρίς να υδρώνουμε τώρα το καλοκαίρι. 2-18-2-18-94-00 και πάμε γρήγορα, γρήγορα, να δούμε, τι έχει συμβεί. Έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις, να ξεκινήσουμε με τον κρατηρό Κατσούλη, ο οποίος θρηνεί γιατί έχασε την πολύ αγαπημένη του μητέρα. Ναι, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Τους τελευταίους μήνες νοσηλευόταν, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας. Την είδηση την έκανε γνωστή ο ηθοποιός, ανεβάζοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα κείμενο, στο οποίο εξηγούσε ότι η πολύ αγαπημένη του μητέρα δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Είναι δύσκολες στιγμές που περνάει αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε όλοι ότι είχε τεράστια αδυναμία. Τον καταλαβαίνουμε απόλυτα και του ευχόμαστε κι εμείς τα θερμά μας συλληπιτήρια να είναι καλά, να τη θυμάται πάντα. Πάμε τώρα γιατί έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση με το μικρό παιδάκι το οποίο έγινε αρπαγή του εξάχρονου από σπίτι στην Κηφισιά. Να πούμε ότι ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού αναφέρει και λέει ότι η συγκεκριμένη δείχνει να είναι μία μαφιόζικη και ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα η αρπαγή του μικρού παιδιού. Έτσι ακριβώς, Φιλίππο, ο κύριος Γιαννόπουλος είπε ότι πρόκειται για μία μαφιόζικη αρπαγή. Από τη στιγμή που κουκουλοφόροι αρπάζουν ένα ανήλικο παιδί μέσα από το σπίτι του, μπροστά στα μάτια της γιαγιάς του. Φανταστείτε, είπε, τον τρόμο που έζησε αυτό το παιδί, να το αρπάζουν δύο πρόσωπα με κουκούλες μέσα από το σπίτι και να το εξαφανίζουν. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα εξάχρονο παιδί. Και ο κύριος Γιαννόπουλος είπε ότι πιθανολογείται πως πρόκειται για γονική αρπαγή από τη στιγμή που υπάρχει η διένεξη μεταξύ των δύο γονιών, μέχρι βέβαια αυτό να αποδειχθεί. Βλέπουμε και νέες φωτογραφίες του μικρού παιδιού, έτσι. Βλέπουμε νέες φωτογραφίες του εξάχρονο που έδωσε στη δημοσιότητα η μητέρα, μη αντέχοντας να νιώθει το παιδί της, κινδυνεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η μητέρα βρίσκεται, να πούμε, σε κατάσταση σοκ. Λέει ότι το μόνο που θέλω είναι να βρεθεί το παιδί μου. Μόνο αυτά τα λόγια λέει η μητέρα, η οποία πραγματικά είναι σε κατάσταση σοκ. Και να πούμε ότι και ο δικηγόρος της οικογένειας άφησε σαφείς αιχμές κατά του πατέρα λόγω της δικαστικής διαμάχης. Επίσης να πούμε κάτι καινούριο, ότι για το ζήτημα της αρπαγής είχε εκδοθεί και ευρωπαϊκό έντελμα σύλληψης, ναι, κατά της μητέρας. Αλλά η μητέρα παρουσιάστηκε κανονικά στις ελληνικές αρχές. Τώρα αναμένονται οι εξελίξεις. Το θέμα είναι ότι έχουμε μία υπόθεση η οποία δεν γνωρίζουμε αν το έχει αρπάξει ο πατέρας ή κάποιο κύκλωμα να ζητήσουν λίτρα. Το έκανε ο πατέρας για να το πάρει και να εξαφανιστεί. Το πήρανε κάποιοι. Το παιδί για ποιο λόγο, όλα αυτά θα αποδειχτούν τις επόμενες ώρες. Η πορεία και από τις έρευνες πάντως είναι μία μαφιόζικη αρπαγή. Μάλιστα. Πάμε γιατί έχουμε μία εξέλιξη στην υπόθεση που είχαμε αναφέρει και χθες σχετικά με έναν 11χρονο μαθητή ο οποίος είχε καταγγείλει το ίδιο το παιδί αλλά και ο πατέρας ότι δεχόταν bullying στο σχολείο. Το παιδί αυτή τη στιγμή δείτε πώς είναι. Πραγματικά, αυτά δεν είναι bullying. Έχουμε τον ξυλοδαρμό του. Ακριβώς. Αυτό είναι και δέχτηκε επίθεση εκ νέου γιατί μίλησε. Ναι. Και μιλάμε για ένα 11χρονο, όπως γράφουμε κιόλας, παιδί, του οποίου ο πατέρας ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις έχει απευθυνθεί στη διοίκηση του σχολείου. Όλοι κοφεύανε. Ευτυχώς όμως πήγε στον εισαγγελέα, ο οποίος εισαγγελέας φαίνεται ότι τελικά πήρε πολύ πιο σοβαρά την υπόθεση και έτσι ο 11χρονος μαθητής τώρα, μάλλον αυτοί που βασανίζουν τον 11χρονο μαθητή, κινδυνεύουν παρακαλώ με το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Μια υπόθεση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Το παιδάκι έπαιζε με τις τάπες σήμερα, στο σχολείο. Σήμερα. Ναι, και λέει το παιδάκι, αυτό. Και σήμερα πάλι με χτύπησαν, γιατί έπαιζα με τάπες. Με έσπρωξαν και μου έριξαν το φαγητό. Με κορόιδευαν. Με ρώτησαν γιατί βγήκε και τα είπε αυτά μπαμπά σου. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας ζήτησε προλίγου, έτσι, προλίγου να διενεργηθεί κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση για να διερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις που καταγγέλει ο πατέρας του 10χρονου και βλέπουμε τη φωτογραφία αυτή, το σωματάκι του.
Φαίνεται ότι σε αυτή την υπόθεση τουλάχιστον θα υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας και η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ήδη είναι πάνω από την υπόθεση και ερευνά το πώς προκλήθηκαν όλα αυτά στο άτυχο κορμάκι του παιδιού. Και το παιδάκι να λέει: με χτύπησαν ξανά γιατί είπε ο μπαμπάς μου ότι με βαράνε. Έτσι. Αυτά είναι τα λόγια. Συγκλονίζει ο 11χρονος μαθητής τη στιγμή που ο πατέρας έχει κάνει δεκάδες καταγγελίες στον διευθυντή του σχολείου. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν την αδιαφορία του διευθυντή του σχολείου. Το ίδιο είχαμε. Και στα Σεπόλια, το ίδιο έχουμε και στον Εύωσμο, το ίδιο έχουμε και σε 30 σχολεία ακόμα της Αττικής. Έχουν ευθύνη και διευθυντές των σχολείων και φυσικά και οι γονείς των ανηλίκων, οι οποίοι βασανίζουν συνομήλικους. Ή το φόβο, Φίλιππε. Έτσι. Ή το φόβο. Ενώ οι εικόνες, οι εικόνες της συμμορίας των ανηλίκων με τα τσεκούρια και τα μαχαίρια στο κέντρο της Αθήνας έχει σοκάρει τους πάντες. Δεχτήκαμε πολλές καταγγελίες χθες για τη συγκεκριμένη συμμορία ανηλίκων. Με τα τσεκούρια και τα μαχαίρια και τις κουκούλες που έχουν γίνει ο τρόμος. Κλέβουν και ληστεύουν κινητά τηλέφωνα παιδιών. Χατζηλίκια. Επιτίθενται σε κοριτσάκια. Υπήρχαν καταγγελίες ότι πήγαν να βιαστούν νεαρά κορίτσια. Με τσεκούρια, κοιτάξτε τους. Με τσεκούρια και μπαλντάδες στα χέρια. Ακόμα πήγαν να βιάσουν και αγόρια. Μιλάμε για μια κατάσταση που δείχνει την εγκληματικότητα στα ύψη με επιθέσεις τόσο για ληστείες, τόσο για εξοδερμούς, όσο και για σεξουαλικές επιθέσεις. Αυτές οι εικόνες τις δείξαμε και χθες, τις δείχνουμε και σήμερα. Ελπίζουμε να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές και να γίνει κάτι. Να γίνει κάτι. Φοβούνται οι πολίτες να βγουν έξω στον δρόμο. Πάμε τώρα. Μπορούμε να πάμε στη φάσα. Πάμε να δώσουμε, παρακαλώ πολύ, πάμε να δώσουμε γρήγορα ηλιακά. Πάμε να δώσουμε την ηλιακή ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε φως για μέσα ή έξω το σπίτι μας. Πάμε λοιπόν τώρα να κερδίσετε όλοι αυτή την εκπληκτική, απίστευτη προσφορά για έναν αυτόναμο ηλιακό προβολή LED μόνο με 25 ευρώ. Τι κάνετε, θα έχετε φως είτε μέσα είτε έξω το σπίτι σας. Εδώ τώρα βλέπουμε τον αδιάβροχο ηλιακό προβολή LED με φωτοκύτταρο για εξωτερικό χώρο, όπου μπορείτε να τοποθετήσετε στον κήπο, στο μπαλκόνι, έξω τον καρά σας, έξω το σπίτι σας, σε σημεία που θέλετε να υπάρχει φως, έχει φωτοκύτταρο, έχει ανιχνευτή κίνησης, έχει τηλεχειριστήριο και θα το βρείτε μόνο με 29 ευρώ και δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Δεν θα πληρώνετε ούτε ένα ευρώ στη ΔΕΗ, ούτε ένα ευρώ στις εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι μια απίστευτη προσφορά για όλους εσάς. Υπάρχει όμως και μια άλλη λύση. Υπάρχει μια λύση με 25 ευρώ. Με 25 ευρώ, και αναφέρομαι σε αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, στον αυτόνομο ηλιακό προβολέα LED, όπου η κυψέλη αυτή, η οποία τραβάει την ηλιακή ενέργεια, μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικό σημείο από ό,τι προβολέας. Έχει ένα καλώδιο 2-3 μέτρων που επικοινωνεί ο συλλέκτης της ηλιακής ενέργειας με τον προβολέα, όπου θα μαζεύει την ηλιακή ενέργεια και θα δίνει φως όταν σκοτεινιάσει είτε μέσα είτε έξω το σπίτι σας. 3 μέτρα απόσταση στο καλώδιο. Το βάζεις έξω, μαζεύει ηλιακή ενέργεια, μετατρέπεται σε φως και θα έχετε φως χωρίς να πληρώνετε ούτε ένα ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα. Μόνο με 25 ευρώ η καλύτερη λύση για τα εξοχικά σας, για τα σπίτια σας, για την αποθήκη σας, για τον μπαλκόνι σας, τη βεράντα, τον κήπο, παντού. Εδώ είναι η λύση λοιπόν με τη δύναμη του ηλίου, χωρίς να πληρώνεις ούτε ένα ευρώ ηλεκτρικό ρεύμα. Μόνο με 25 ευρώ και με εισιτήρια κίνησης για όλους εσάς στο 218-218-9400. Πάμε να δούμε όμως, λίγο και για το εργαλείο πιασίματος. Τελευταία κομμάτια με 25 ευρώ μόνο. Σούπερ προσφορά για εσάς, εργαλείο πιασίματος και συλλογής απορριμμάτων με δωρεάν τα έξω αποστολής στο 218-218-9400. Τελευταία κομμάτια μόνο 25 ευρώ. Προλάβετε! Τώρα προλαβαίνετε να το κάνετε δικό σας. Δεν θα σκύβετε. Δεν θα κινδυνεύετε να ανεβαίνετε πάνω σε σκαλιά, σε σκάλες και σε σκαμπό για να πιάσετε αντικείμενα που βρίσκονται σε κάποιο ύψος. Δεν θα σκύβετε. Δεν θα κινδυνεύετε να πέσετε, να χτυπήσετε, να πάθετε και ένα λουμπάγκο. Για εσάς που έχετε προβλήματα με τη μέση, που δεν μπορείτε να σκύψετε. Γιατί να μην μπορείτε να κάνετε αυτά τα οποία κάνετε μια ζωή, επειδή έχετε ένα πρόβλημα με το σκύψιμο, με το να ανέβετε σε ύψος. Εδώ κάνετε τα πάντα χάρη σε αυτό το εργαλείο πιασίματος και συλλογής απορριμμάτων. Στα πιο δύσκολα σημεία θα πιάνετε τα πάντα. Ακόμα και μια λάμπα θα μπορείτε να βιδώσετε. Ακόμα και ένα κέρμα από το πάτωμα θα μπορείτε να πιάσετε.
Δεν θα κινδυνεύετε με ατυχήματα. Έχετε τον καλύτερο σύμμαχο για να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού σας. Μόνο με 25 ευρώ. Τώρα, μόνο 25 ευρώ έχει πέσει η τιμή, γιατί είναι τα τελευταία κομμάτια. Είναι τα τελευταία κομμάτια. Πιο κάτω δεν πάει. 2-18-2-18-94-0. Πάμε τώρα να δούμε τη συγκλονιστική εξομολόγηση του Μάρκου Σεφερλή για τον πατέρα του. Για πες μας. Έκανε μια εξομολόγηση λοιπόν ο Μάρκος Σεφερλής και είπε πώς ακριβώς έμαθε για τον χαμό του πατέρα του. Την ώρα μάλιστα που βρισκόταν καλεσμένο σε μια εκπομπή, συγκεκριμένα στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Και τον ενημερώσαν ότι πέθανε. Ναι. Τι έγινε ακριβώς, ακούσε τον. Το είχα από μικρό παιδί. Μ' άρεσε να κάνω τους ανθρώπους να γελάνε. Και γενικά μ' αρέσει αυτό, να κάνω τον άλλον να γελάει. Αλλά και στη ζωή μου, ακόμα και σε δύσκολα γεγονότα, λειτουργώ με το χιούμορ. Είναι ένας τρόπος άμυνας, είναι ένα φάρμακο που τα διαλύει όλα εκείνη τη στιγμή. Ακόμα και στην κηδεία του πατέρα μου, λειτουργούσα με το χιούμορ, έκανα τους άλλους να γελάσουν, γιατί δεν το πίστευα ότι είχε πεθάνει. Εν τω μεταξύ, συνέβη μόλις γεννήθηκε ο Χάρης. Ο πατέρας μου, επειδή είχε ανέβρισμα, περίμενε να γεννήσει η Έλληνα και να φύγει, το ξέρω. Αμέ. Και στις 10 μέρες το είδε μια φορά στο μαιευτήριο, πήγε στην Κόρινθο, κέρασε όλους τους θείους μου και αυτά τους συγγενείς και λέει: «Σας κερνάω για το Χάρη», λέει, «γέννησε η νύφη μου, γιατί εγώ αύριο θα φύγω». Και έφυγε. Έσπασε το ανέβρισμα δηλαδή, ενώ δεν είχε. Δεν είναι στο κρεβάτι, το δημιούργησε, δεν ξέρω γιατί ήθελε να φύγει. Είχε ταλαιπωρηθεί πολύ με το ανέβρισμα, έκανε αιμοκάθαρση, είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο και ταλαιπωρηθεί πολύ. Και περίμενε να γεννήσει η Έλενα για να φύγει. Εσύ πώς το μάθες αυτό, όταν έφυγε, πώς το μάθες? Άμα σας πω πώς το έμαθα. Ήμουν καλεσμένο στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, κάπου στη Λούτσα, κάπου μακριά. Ήταν καλοκαίρι και ήταν κάπου Μάιο, γιατί ο Χάρης γεννήθηκε 28 Μαΐου, ήταν 10 μέρες μετά. Και είχε βγει το Shake It με το Ρουβά τότε στη Eurovision και είχε παιχτεί νομίζω. Και με βάζουν να χορέψω με τη Σοφία Βογιατζάκη το Shake It. Και χορεύαμε και εκεί που τελειώνει το χορευτικό έρχονται και μου λένε πρέπει να φύγεις οπωσδήποτε να πας στο νοσοκομείο. Τον είχαν φέρει στην Αθήνα, από την Κόρινθο. Γιατί ο πατέρας δεν είναι καλά. Παίρνω το αυτοκίνητο και πάω και λίγο πριν μπω στο δωμάτιο ξεψύχησε. Και με παίρνουν αμέσως από το... Δεν τον πρόλαβες δηλαδή. Δεν τον πρόλαβα, όχι. Και με παίρνουν από την εκπομπή του Γρηγόρη, ο Μανώλης ο Σκοπελίτης. Μου λέει τι έγινε με τον πατέρα σου, λέω εσύ δεν το πιστεύω. Μου λέει τι είχε κάνει, λέω όρκο, να δω το γιο μου να χορεύει το σέγγιτ με τη Βογιατζάκη και α πεθάνω. Αυτή ήταν η πρώτη μου αντίδραση. Ναι, ναι. Παθαίνει ένα σοκ ο Μανώλης. Ναι, είχε φύγει, αλλά αυτή ήταν η αντίδρασή μου. Δεν μπορούσα να πω, έλα ρε, πέθανε ο πατέρα μου. Κατάλαβε δηλαδή αυτό μου ήρθε. Πάλι η άμυνα του χιούμορ. Αυτό μου ήρθε για να με πιάσω τα κλάματα, για να. Όπω και στην κηδεία, α πούμε, έκανα όλου του άλλου να γελάνε και μόλι το συνειδητοποίησα ότι έφυγε. Έμενες μόνο. Άρα το κάνεις, να κλαίω το κάνεις και να... για σένα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα δηλαδή. Ναι. Πάμε σε λίγο κυρίες και κύριοι, έχουμε μια έκτακτη είδηση γιατί έχουμε κρούσματα υπατήτηδα σε δύο μικρά παιδιά, νέα κρούσματα. Έχουμε και ανακοίνωση του ΙΟΔΗ σε πάρα πολύ λίγο. Πρωτού όμως πάμε εκεί, θέλω να μας πεις τι έχει γίνει πάνω Τζίφα με μια αδέσποτη σφαίρα η οποία καρφώθηκε μέσα σε προβλημάτιο οικογένειας την ώρα που κοιμόταν. Ένα ακόμα περιστατικό. Το ξαναλέω, στην περιοχή του Ζεφυρίου, όπου αδέσποτη σφαίρα, όπως όλα δείχνουν, πήγε και σφινώθηκε στο υπνοδωμάτιο όπου κοιμόταν η οικογένεια με τα παιδιά της. Όλα αυτά συνέβησαν χτες το βράδυ. Οι αστυνομικές αρχές που πήγανε διαπίστωσαν ότι είχε περάσει μέσα από την τζαμαρία, από την κουρτίνα και πήγε και σφινώθηκε η βολίδα ακριβώς στον τοίχο όπου είναι το υπνοδωμάτιο της οικογένειας. Αφαιρέθηκε η βολίδα, αυτή τη στιγμή εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να δουν αν μπορεί να ταυτιστεί με κάποιο όπλο. Πάντως όλοι μιλάνε για ένα ακόμα περιστατικό φόβου και τρόμου από τι, από Ρωμά, οι οποίοι ρίχνουν άσκοπα σφαίρες με αποτέλεσμα αυτές να φτάνουν παντού. Σε οικίες, σε σπίτια, σε ταράτσες, ακόμα και μέσα σε σχολεία, όπως όλοι θυμόμαστε με το χαμό του άτυχου 8χρονου τότε παιδιού. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι γίνεται με την οξία υπατήτηδα. Έχουμε δύο περιστατικά σε παιδιά 2 και 5 ετών. Έχουμε μια ανακοίνωση του ΙΟΔΗ. Για πες μας. Ναι. Είναι η καθημερινή 15ήμερη ενημέρωση του ΙΟΔΗ που αναφέρει ότι δύο νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στη χώρα μας. Πληρούν όλα τα κριτήρια του πιθανού κρούσματος. Γίνονται εξετάσεις. Να πούμε ότι το πρώτο παιδί είναι 5 ετών. Ναι. Παρουσίασε κοιλιακό άλγος, διαπιστώθηκαν και αυξημένες τρασαμινάσεις, πράγμα που ανησύχησε φυσικά τους γιατρούς. Να πούμε ότι το παιδί βέβαια είναι καλά στην υγεία του, το άλλο παιδί είναι ηλικίας 2 ετών. Έχεις πληροφορίες για το παιδί το 2 ετών, χαρά, λεμονή?
Το 2 ετών είναι εδώ και ένα δίμηνο που παρουσιάζει βαθμία αύξηση στις τρανσασμινάσες. Διαπιστώθηκαν στον εργαστηριακό έλεγχο. Τελικά χρειάστηκε να νοσηλευθεί το παιδάκι. Ωστόσο, ο έλεγχος απέβη αρνητικός. Το παιδάκι είναι σε άριστη κατάσταση και στην ανακοίνωση, να πούμε, το ΕΟΔΗ τονίζεται ότι η επαγρύπνηση για την έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων οξείας υπατήτητας άγνωστης αιτιολογίας στα παιδιά συνεχίζεται, χωρίς όμως να διαπιστώνεται ευρεία διασπορά. Μέχρι στιγμής, Φίλιππε, τα στοιχεία που έδωσε ο ΕΟΔΗ, ο συνολικός αριθμός παγκοσμίως είναι 614 περιστατικά, από τα οποία 176 έχουν δηλωθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και 125 από 14 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, κόκκινος εγγερμός λοιπόν. Ξαλέμε, είναι τα πράγματα όχι και τόσο καλά. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει, παιδιά. Το θετικό είναι ότι τα παιδιά είναι σε άριστη κατάσταση. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που νοσηλεύτηκε είναι πολύ θετικό αυτό. Θετικό αυτό. Πάμε τώρα να δούμε. Ρε Λουρου, τι έγινε. Βγήκε ο Καπουτζίδης και είπε για ποιο λόγο δεν λέει καλημέρα, ούτε καλημέρα με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Ναι, και μάλιστα. Πολιτή ήταν αυτή. Εμείς θυμόμαστε για μπάνια μαζί, στις παραλίες μαζί, διακοπές μαζί. Ναι, ήταν. Τον άλυφε με, πώς το λένε, με τον Τηλιακό. Με τον Τηλιακό. Τη έβαζε για τον Τηλιακό, τη έκανε τα μασαζάκια. Πηγαίναν εκείνος με κάποιον άλλον ηθοποιό, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Τη Ελισάβετ Κωνσταντινίδου με τη Μακρυπούλια μαζί όλοι που πηγαίνανε, κάναν τουρ στα νησιά. Ναι. Για πες μας εδώ τώρα. Συνέβη κάτι το οποίο, όπως λέει ο Γιώργος Καπουτζίτης, είχε απόλυτος δίκιο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και δεν του ξαναμίλησε. Όλα ξεκίνησαν από ένα ρόλο που είχε γράψει για την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Όλα από ένα ρόλο. Ναι. Για να ακούσουμε τότε τι λέει. Ο ρόλος αυτός. Αν γυρίσεις πίσω, τι θα άλλαζες, ας πούμε, ξέρω εγώ, στους χαρακτήρες που έχεις δημιουργήσει. Υπήρχαν χαρακτήρες που με τα σημερινή λογική δεν θα τους είχες. Οι στιγμές, ναι, βέβαια, που με αυτή τη λογική δεν θα τις έβαζες. Καταρχάς, μία πολύ σημαντική στιγμή για μένα ήταν η Εθνική Ελλάδος. Ή με ρωτάτε για το παραπέντε. Όχι, ρωτάμε για την Εθνική Ελλάδος, είναι πιο συνειδητοποιημένος. Ενώ ότι... Θέλω να σου πω πώς ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδος. Καταρχάς, θέλω να πω ότι δεν έχω προσωπικό με κανέναν, πραγματικά. Και επειδή μιλάμε για ένα συγκεκριμένο περιστατικό, δεν μου έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός απολύτως τίποτα. Έχει ακουστεί πάρα πολύ ότι έχετε προσωπικά. Δεν μου έχει κάνει απολύτως τίποτα. Έχει ακουστεί πάρα πολύ και καλά κάνεις και το λέω. Θα ήταν πολύ ψέμα μου να πω ότι αυτός ο άνθρωπος μου έκανε κάτι κακό. Το μπορεί να στεναχώρησε κάποιον δικό μου πριν από χρόνια σε κάτι. Άντε να πω ότι μπορεί να γίνει αυτό, αλλά τα βρήκανε και οι δυο τους και είναι και μια χαρά και αγαπημένοι και κανένα θέμα. Δεν έχει γίνει. Το θέμα είναι κάτι σημαντικότερο, κάτι πιο μεγάλο, κάτι που έχει να κάνει με το πιστεύω ή με την ιδεολογία που μπορεί να έχω. Στην Εθνική Ελλάδος λοιπόν, γιατί μπλέχτηκαν και η Ζέτα και η Ελισάβετ και αυτά, ειδικά για την Ελισάβετ, θέλω να σας πω πόσο και εμένα με ταλαιπώρησε αυτό το οποίο ήθελα να κάνω, να εξελιχθώ δηλαδή και να προχωρήσω. Ο ρόλος, και μπορώ να το πω τώρα πια, γιατί το είπα και στην Ελισάβετ το καλοκαίρι που μας πέρασε, της το είπα επιτέλους. Γιατί τη στεναχώρησε και γιατί δημιουργήθηκε μία παρεξήγηση και επιτέλους έμαθε και γιατί δημιουργήθηκε αυτή η παρεξήγηση. Όταν έγραφα λοιπόν την Εθνική Ελλάδος, ο ρόλος της Φρόσος, της κομμότρης που έπαιξε τελικά η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, ήταν γραμμένος για την Ελισάβετ. Τον είχα γράψει για την Ελισάβετ, τον είχε διαβάσει κιόλας η Ελισάβετ και μιλάμε για την περίοδο 2011-2012, τότε ξεκίνησα να γράφω τη σειρά. Ήταν λοιπόν ένας πολύ διαφορετικός ρόλος. Ήταν μια αγαθή κομμότρια, λίγο στρομπουλή που θα πέφτει στον πάγο και θα γελάμε κτλ. Στην πορεία, σταματάω καταρχάς, αφήνω λίγο το γράψιμο γιατί έκανα θέατρο και γι' αυτό είδατε και τη σειρά τελικά το 2015 νομίζω παίχτηκε. Το 2014 δηλαδή γυρίστηκε το 2015. Αλλά η σκέψη και τα προσχέδια ήταν από το 2011-2012. Αυτά είχε πει τότε ο Καπουτζίδης. Πριν για τους λόγους, τα Χριστούγεννα. Είχε πει αυτά για τον λόγο που δεν είναι καλή μέρα. Τώρα έρχεται και λέει τα λύσανε. Μετά από, ακούστε τώρα τι έγινε, μετά από τη συνέντευξη που έδωσε. Τότε τα Χριστούγεννα. Ναι. Σταδιακά πες λίγο από ό,τι φαίνεται την έψησε την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και έχουν κάπως ψιλοαποκατασταθεί οι σχέσεις τους. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι τελείως καλές, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ήτανε, αλλά έχει κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια. Βγήκε, είπε τότε ότι... Το λάθος του τότε βγήκε στην τηλεόραση και τα έπαιρνε στην κρατική τηλεόραση. Τώρα υποτίθεται κάπως έχουν
εξομαλυνθεί. Ναι, πάντως ναι. Ότι δεν του έλεγε ούτε καλημέρα, δεν του έλεγε ούτε καλημέρα. Ούτε μετά από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Δηλαδή χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Μάλιστα. Πάμε τώρα γιατί εσύ δεν θα χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να φτιάξετε τον οργανισμό σας καλύτερο. Γιατί θα πίνουμε Gold Reaction Collagen καθημερινά, γεμάτο στις βιταμίνες, γεμάτο στην κουρκουμίνη, στο 2-11.600. Είναι η καλύτερη λύση για να έχουμε καλή υγεία. Gold Reaction Collagen λοιπόν και σήμερα, full στην κουρκουμίνη, full στις βιταμίνες και δώρο υγείας για όλους. Τι, 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα καλό στον οργανισμό μας. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με μια εκπληκτική προσφορά από την TV Forum, που βέβαια δεν είναι άλλη από τον Golden Reaction Collagen. Είναι εκπληκτικό συμπλήρωμα διατροφής, μια καταπληκτική φόρμουλα που βοηθάει τον οργανισμό μας στην ενέργεια, στα μαλλιά, στα νύχια, στη λάμψη, στο δέρμα μας, να φαινόμαστε νεότεροι, γιατί είναι και το κολαγόνο και το υαλουρονικό, μην ξεχνιόμαστε. Και βέβαια η κουρκουμίνη που βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ τον οργανισμό μας. 2-11.600, γιατί εκεί πραγματικά θα βρείτε στην TV Forum εκπληκτικές προσφορές, όπως είναι και αυτή του Golden Reaction Collagen. Θα πάρετε 2 μπουκάλια και 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν. Και βέβαια, μην ξεχνάτε πόσα χρόνια τώρα υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν δοκιμάσει, που έχουν δει διαφορά, που τους έχει βοηθήσει στην ενέργεια, που τους έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα και στην καθημερινότητά τους. Όχι μόνο στο να φαινόμαστε πιο όμορφοι, στο να φαινόμαστε πιο νέοι, αλλά και ουσιαστικά στις αρθρώσεις μας, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα το χειμώνα. Και βέβαια, θέλω να ξέρετε ότι το Golden Reaction Collagen βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ, γιατί μπορούν να το πάρουν όλοι, δεν περιέχει ζάχαρη, αφορά όλες τις ηλικίες και ιδιαιτέρως και τις μεγαλύτερες ηλικίες που συνήθως έχουν προβλήματα με τις αρθρώσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-1600 και πραγματικά να υποφεληθείτε από την προσφορά αυτή. Όμως μην τα λέω μόνο εγώ, πάμε να ακούσουμε και τις αυθεντικές μαρτυρίες που πίνουν Golden Reaction Collagen, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Είμαι 85 χρονών. Είμαι ο Φίλιππος, κάθε μέρα μπάνιο στο Φλίσβο και το παίρνω αυτό το μπουκαλάκι και είμαι υγιής μια χαρά. Με λένε Ηλία Νάκο, είμαι 67 ετών και τα τελευταία 5 χρόνια έχω βρει σε αυτό το πράγμα, το Golden Reaction, μια μεγάλη ενέργεια. Είμαι και χειμερινός κολυμβητής, σηκώνουμε πρωί στις 6 ώρα και είμαι μια χαρά. Σας προτείνω να πάρετε το Golden Reaction. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα και αποκτήστε το Golden Reaction Collagen τώρα στο 211-1600.